Ένα, πάμε. Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Προδρόφας και θα σας κάνω ένα πείραμα για το βρεσμό. Η δασκάλα ή ο δάσκαλός σου έχει βάλει λίγο νερό σε ένα διάφανο πυρήμαχο δοχείο. Με ένα μαρκαδόρο έχει σημειώσει τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Έχουμε πυρήμαχο δοχείο που λέει πάνω στη στάθμη. Χρησιμοποιώντας ένα καμινέτο θερμαίνει το νερό στο δοχείο και μετά τη θερμοκρασία του νερού και μετρά τη θερμοκρασία του νερού κάθε 2 λεπτά. Αφού σβήσει το καμινέτο και περιμένει λίγο για να κρυώσει το νερό. Σημειώνει ξανά τη στάθμη του νερού στο δοχείο. Τι παρατηρείς? Έχει περάσει το 1 λεπτό και η θερμοκρασία είναι 65 βαθμούς Κελσίου. Περάσει ακόμα ένα λεπτό και η θερμοκρασία είναι 95 βαθμού Κελσίου. Περάσει ακόμα ένα λεπτό και η θερμοκρασία είναι στους 97 βαθμούς Κελσίου. Thank you.
Καλησπέρα σε επόμενο λεπτό. Η δημοκρασία είναι στους 97 πάλι βαθμούς Κελσίου. Παρατηρώ ότι στην αρχή η θερμοκρασία ανέβαινε, ενώ τώρα παραμένει σταθερή στους 97 βαθμούς Κελσίου. Σε ένα λεπτό. Το συμπέρασμα είναι ότι όλα τα υγρά όταν τους δίνουμε θερμότητα αυξάνει τη θερμοκρασία τους και σιγά σιγά αρχίζει η φυσική τους κατάσταση από υγρό σε αέριο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται βρασμός.